Η Σμύρνη παραδόθηκε Σαββάτο μεσημέρι και ήρθε ο Κεμάλ Πασάς με το σπαθί στο χέρι. Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά, Σμύρνη αγαπημένη, μια σμυρνιοπούλα δάκαλα, πάλι θα την φτιάξει. Πίστη στο ραντεβού τους με τους τρόφιμους του γυροκομείου Κομωτινής, το προσωπικό και τη διοίκησή του, ο Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής για 12η χρονιά επισκέφτηκε το γυροκομείο σήμερα ημέρα τρίτης ηλικίας με χαμόγελα και τραγούδια και κρατώντας δώρα για τους τρόφιμους του γυροκομείου. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για τα γερατιά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα ο Σύλλογος Πατεράδων ήρθαμε στο γυροκομείο της Κομωτινής. Ήρθαμε να τους κρατήσουμε λίγη συντροφιά, να τους πούμε χρόνια πολλά και να τους προσφέρουμε λίγα δώρα από το Ταμείο του Συλλόγου μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τις γυναίκες της χοροδίας μας που έκαναν τα αρτοσκευάσματα και τα φέραμε σήμερα. Θέλω να τους ευχηθώ καλά γεράματα να έχουν, υγεία και με το καλό να είμαστε γεροί και το χρόνο να ανταμωθούμε πάλι εδώ. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ πέρα. Κάθε χρόνο σχεδόν. Και τι είναι αυτό που αποκομίζετε από τους ανθρώπους εδώ? Αποκομίζουμε ότι είναι μόνοι τους και θέλουν παρέα πάνω απ' όλα. Νιώθουν μοναξιά κάθε χρόνο. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Ο δικηγόρος του Συλλόγου και νέος πατέρας στον Σύλλογο, Τέριος Νικολάου, μίλησε για τη δράση τους αυτή. Σήμερα είναι η μέρα της τρίτης ηλικίας. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετέχω. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετέχω στο Σύλλογο Πατεράδων. Ως νέος πατέρας κι εγώ, μέσα από αυτή τη δράση που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, έτσι έχουμε αυτή την ένωση της μικρότερης ηλικίας, εμείς ειδικά που είμαστε έτσι πιο φρέσκοι πατεράδες, σε σχέση με την τρίτη ηλικία. Τους αγαπάμε, τους ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας δίδαξαν και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε σήμερα εδώ πέρα, που τους χαμογελάμε, γιατί είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούμε να τους δώσουμε για όλα αυτά τα οποία μας προσέφεραν. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτόν τον σύλλογο, στο Σύλλογο Πατεράδων. Χρόνια πολλά στην τρίτη ηλικία. Εύχομαι όλοι εδώ πέρα του χρόνου να είσαστε εδώ και να σας δούμε και να χαμογελάτε. Και πραγματικά, ό,τι καλύτερο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά.